Καταρχήν, θα πω έτσι χαριτολογώντας, πιστεύουμε να γεννήσει η Αιγιούσα, να γεννήσει δεντράκια και το χρόνο να στολίσουμε και άλλα δεντράκια. Χαριτολογώντας έτσι με το σχέδιο, γιατί είναι υποκειμενικό και το αισθητικό είναι αισθητικό. Θα έχουμε περισσότερα δεντράκια που θα γεννήσει, να κάνει και πολλά Γιάννη και να βάλουμε και σε όλη την άλλη πόλη. Όμως έβαλε ένα ζήτημα ο κ. Καρμίδης. Μηδέν το ένα, καλό το άλλο και ο στολισμός είναι υποκειμενικός. Εμείς ποια ήταν η φιλοσοφία του νομικού προσώπου αλλά και γενικότερα της Δημοτικής Αρχής. Ότι την πλατεία θέλαμε να τη στολίσουν τα παιδιά που είναι κάθε μέρα στην πλατεία. Αυτά πρέπει να έχουν τον κύριο λόγο και οι νέοι επιστήμονες. Αυτό παρουσιάσανε, αυτό δείξανε στην πλατεία και για μένα είναι σημαντικό το ότι συμμετείχαν τόσα δημοτικά σχολεία και μαθητές, μάλιστα και από το Λογκαλίπο ήρθε δημοτικό σχολείο και γυμνάσια με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς φυσικά, όταν εννοώ όλο το, όλοι αυτοί που ασχοληθήκαν, δείξανε ένα άλλο έτσι, μια άλλη αισθητική, την οποία αυτή την διαμορφώσαν χωρίς να κάνουμε καμία παρέμβαση εμείς στην αισθητική τους και τι θέλανε να διαμορφώσουν. Βάλανε το ζήτημα της ανακύκλωσης από μόνοι τους. Στολίσανε καράβια τα περισσότερα σχολεία, τα είδατε. Εγώ ήμουν έτσι έκπληκτος, δεν ήμουν εδώ στο στολισμό, ήμουν στην Αρκή. Μόλις είδα καράβια, λέω τι γίνεται. Παραθαλάσσιοι είμαστε, αλλά δείξανε. Ναι, θέλω να δείξω μια αισθητική που έχουν που δεν είπε και κανείς. Με τα ανακυκλώσιμα, οι νέοι αρχιτεκτόνισσες και τις ευχαρίστησα παιδιά δικοί μας επιστήμονες που ζουν εδώ, δείξανε μια άλλη έτσι αισθητική. Με βάση αυτή την αισθητική, εμείς είπαμε στην πόλη να γίνει. Στο πάρκο του ΟΤΕ είχαμε αυτό το πεπατημένο, πήγαμε και σε άλλες περιοχές, σε πλατείες και στολίσαμε δέντρα ή άλλες παρεμβάσεις που κάναμε. Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα κάνουμε έτσι μια καλύτερη παρέμβαση. Αυτός είναι ο στολισμός, με βάση αυτόν θα πορευτούμε. Είναι τα παιδιά μας, εγώ δίνω συγχαρητήρια στα παιδιά, δίνω συγχαρητήρια στους νέους επιστήμονες που ασχοληθήκαν. Θα τους ξανακαλέσουμε να μας κάνουν προτάσεις. Και αν πείτε και σε άλλα site, πήγα εγώ στα Γιάννανα, αν πείτε, θα δείτε στα Γιάννανα. Ένα έχουν στολίσει ένα δέντρο ξύλινο. Μια δικιά τους αισθητική. Ο καθένας κρίνει και πορεύεται. Δεν είναι. Σας λέω. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο στολισμός μας πολύ καλός. Μάλιστα, είδα και ένα δημοσίευμα και ένα γκάλο που έκανε ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας και μπράβο που ασχολούνται και με τέτοια ζητήματα που είναι σημαντικά της πόλης. Δεν είχε και μια μεγάλη διαφορά. Ήταν κάπου στα όρια το στατιστικού λάθος. Δεν ήταν αυτό. Κατά συνέπεια, έτσι θα πορευτούμε και έτσι θα πάμε. Μακάρι να ήταν καλύτερη, αλλά και του χρόνου και τέλεια να είναι, θα υπάρχουν και αντιδράσεις πάντα.